με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού, αγαπητοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, εισερχόμεθα στην πλέον κατανυκτική περίοδο της Εκκλησίας μας. Βαδίζοντας ήδη την περίοδο του Τριωδίου, εισερχόμεθα πλέον στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και είναι αυτή η πορεία, μία πορεία που έχει το τέλος της στη Μεγάλη Συνάντηση, στο Μεγάλο Πέρασμα, στη Μεγάλη Κοινωνία, στη Συνάντηση με τον Αναστάντα Χριστό. Και θα έλεγα ότι ιδιαίτερα τούτο τον καιρό και αυτή την εποχή στην πατρίδα μας, αυτή η περίοδος ειδικά της εκκλησιαστικής μας ζωής αποκτά ακόμη μεγαλύτερο νόημα και σημασία. Γιατί όλος ο λαός μας ζει σε μια κατάσταση που ελοχεύει πολλές φορές ο φόβος της απελπισίας, ελοχεύει ο κίνδυνος του διχασμού, υπάρχει ο φόβος που πλημμυρίζει τις καρδιές για το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Και να που έρχεται για άλλη μια φορά η Μητέρα Εκκλησία και καλεί όλους εμάς και όλο το λαό σε μια κατανυκτική περίοδο όπου μας δίδεται η μεγαλύτερη ευκαιρία να συμπορευθούμε, να συνυπάρξουμε, να συλλειτουργήσουμε, να νηστέψουμε όλοι μαζί, να πορευτούμε όλοι μαζί. Γιατί ακριβώς, αγαπητοί μου, αυτή η πορεία δεν είναι μία ατομική και μοναχική πορεία, αλλά μία κοινή πορεία των πιστών. Γι' αυτό είμεθα όλοι μαζί σήμερα εδώ, σε αυτόν τον κατανυκτικό εσπερινό. Γι' αυτό σήμερα το πρωί βρεθήκαμε όλοι γύρω από το μυστήριο της Ευχαριστίας στην Αγία Τράπεζα. Γιατί ακριβώς η πορεία αυτή θα πρέπει να γίνει συνείδησή μας, είναι κοινή πορεία. Και αυτό είναι φανερό από την πρόσκληση της Εκκλησίας μας στην εντονότερη λατρευτική ζωή αυτής της περίοδου. Σε αυτή την κοινή άσκηση και νηστεία. Σε αυτή την κοινή λειτουργία της ευχαριστίας. Όμως, θα πρέπει να τεθεί το ερώτημα με απόλυτη ειλικρίνεια. Είναι πάντοτε δεδομένη αυτή η κοινή πορεία? Βιώνουμε ως πιστοί αυτή την κοινωνία ή υπάρχει περίπτωση πολλές φορές να πορευόμαστε ο καθένας μόνος του, νιώθοντας μάλιστα συχνά μια απέραντη μοναξιά ακόμη και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας? Ναι, πρέπει να το παραδεχθούμε. Συμβαίνει πολλές φορές αυτό. Συμβαίνει ακριβώς να πορευόμαστε σε μια θρησκευτική ζωή που όμως παραμένει ανέπαφη και ακέραιη η ατομικότητά μας. Και νιώθουμε πολλές φορές, ακόμη και μέσα σε αυτή την πορεία τη θρησκευτική, όπως ο καθένας την εννοεί, μια απέραντη μοναξιά. Λες και είμαστε μόνοι μας. Μα αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει και δεν πρέπει να συμβαίνει εάν όντως λειτουργούμε ως Εκκλησία και ως μέλη μιας ζωντανής Εκκλησίας. Γι' αυτό θέλω να σας καλέσω να δούμε σε τούτη την πνευματική μας επικοινωνία αυτή τη χρονιά. Άραγε, τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να ζήσουμε όντως εκκλησιαστικά και όχι απλά θρησκευτικά και μάλιστα αυτή την κατεξοχή λειτουργική περίοδο της Εκκλησίας μας? Θέλω μαζί να ανοιχνεύσουμε τα αίτια και τους λόγους που πολλές φορές μας στερούν τη μεγάλη χαρά να συμπορευόμαστε και να λειτουργούμε αυθεντικά, εκκλησιαστικά. Σε αυτό λοιπόν το ερώτημα θα επιχειρήσουμε να δώσουμε την απάντηση με όσα θα αναφέρουμε. Γιατί εφόσον μιλάμε για κοινή πορεία, δεν μπορεί παρά να μιλήσουμε
ουσιαστικά, αδελφοί μου, για τις ανθρώπινες σχέσεις μας, τονίζοντας όμως εξ αρχής ότι οι σχέσεις αυτές θα είναι σχέσεις κατά Θεόν, εν προσώπο Ιησού Χριστού. Αλλιώς, αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε δεν έχουν θεμέλιο ασφαλές και πολύ γρήγορα καταραίουν. Και γίνεται φανερό αυτό το γεγονός ότι καλούμεθα σε μια τέτοια πορεία ενότητος, ακόμη αν θέλετε και από τα κείμενα που σήμερα αναγνώστηκαν στους ναούς μας, τόσο το αποστολικό όσο και το ευαγγελικό. Εκεί παρατηρεί κανείς τη στιγμή που είμαστε έτοιμοι να εισέλθουμε σε αυτή την μεγάλη κατανυκτική περίοδο, τι τίθεται ενώπιόν μας. Το ερώτημα της σχέσεως με τους άλλους. Και ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους και ο ίδιος ο Κύριος μας, όπως διασώθηκαν τα λόγια του από τον Ματθαίο, στην ουσία μιλούν για τις σχέσεις μεταξύ μας. Δεν μιλάνε για τις σχέσεις μόνο με τον Θεό, γιατί ακριβώς αυτό που γίνεται συνείδηση στην Εκκλησία μας και βίωμα είναι ότι αν θέλουμε να κοινωνήσουμε τον Αναστάντα Χριστό, αυτή η κοινωνία περνάει μέσα από τους αδελφούς μας και μαζί με τους αδελφούς μας. Αυτό θέλω να κατοχυρώσουμε και να νιώσουμε βαθιά στην καρδιά μας. Γιατί πολλές φορές παρασυρώμεθα σε μια ατομική θρησκευτικότητα, πείθοντας τον εαυτό μας ότι μπορούμε να βρούμε τον Χριστό μόνοι μας. Όχι. Ο Χριστός είναι εδώ για όλους μαζί. Και καλούμεθα μέσα στην Εκκλησία να κοινωνήσουμε Χριστό, τον Χριστό της Εκκλησίας μας. Εδώ είναι ο Αναστάς Χριστός και Αυτόν θα συναντήσουμε. Για το λόγο αυτό, στη γλώσσα της Εκκλησίας μας, η σχέση ορίζεται με τη λέξη κοινωνία, η οποία στην Καινή Διαθήκη εκφράζει ακριβώς τόσο τη σχέση του ανθρώπου με τον αληθινό Θεό, όσο και τη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους. Αυτή η κοινωνία συμπεριλαμβάνει όλους, εμάς, το Θεό, τους συνανθρώπους μας. Κανείς δεν βγαίνει από αυτή την κοινωνία, γιατί τότε μόνο είναι κοινωνία όταν είμαστε όλοι μαζί με το Θεό ενωμένοι. Έχουμε πρότυπο σε αυτή μας την πορεία και αναζήτηση. Και βέβαια έχουμε πρότυπο. Αυτόν που αναζητάει η ψυχή μας και διψά. Αυτόν που θα συναντήσουμε αναστημένο. Ο Ιησούς μας Χριστός είναι το πρότυπο της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Αφού είναι Εκείνος που ταπεινώθηκε έως εσχάτων και έλαβε την ανθρώπινη φύση και έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κοινωνούν μαζί Του και να γίνονται κοινωνοί Θείας Φύσεως. Έχουμε το πρότυπο που καλούμεθα να μιμηθούμε. Είναι ο ίδιος ο Κύριος μας που ενυνθρώπισε, ταπεινώθηκε σφόδρα, έγινε από Δημιουργός δημιούργημα, πήρε την ανθρώπινη φύση μας και ήρθε να γίνει ένα μαζί μας όταν εμείς αρνηθήκαμε τη δική Του αγάπη και χάσαμε τον Παράδεισο. Και μας έδωσε από τότε αυτή τη μεγάλη χαρά της κοινωνίας που καλούμεθα να προετοιμαστούμε για να ζήσουμε κατεξοχήν την ημέρα του Πάσχα. Και λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κάτι που το έχουμε αναφέρει κι άλλη φορά στις ομιλίες μας. Αυτός, ο Κύριος δηλαδή, η κεφαλή και εμείς το σώμα. Αυτός θεμέλιος και εμείς οικοδομή. Αυτός άμπελος και εμείς κλίματα. Αυτός ο νυμφίος και εμείς η νύμφη. Αυτός ο ποιμήν, εμείς τα πρόβατα. Οδός εκείνος, εμείς οι βαδίζοντες. Ναός πάλι εμείς, αυτός ο ένικος. Αυτός ο πρωτότοκος και εμείς οι αδελφοί. Αυτός ο κληρονόμος και εμείς οι συγκληρονόμοι. Αυτός η ζωή, εμείς οι ζώντες. Αυτός η Ανάσταση, εμείς οι ανιστάμενοι. Αυτός το φως,
εμείς οι φωτιζόμενοι, αυτόν καλούμεθα να ακολουθήσουμε. Και όπως είπε σήμερα ο Παύλος, αυτόν καλούμεθα να ενδυθούμε. Και έλεγα το πρωί στο Θείο Κήρυγμα, σήμερα οι άνθρωποι τούτη την ημέρα επέλεξαν να φορέσουν μάσκες και στολές, να κοροϊδέψουν τους εαυτούς των. Όταν κανείς δεν μπορεί να δει πραγματικά ποιος είναι και τι είναι, τότε θέλει να προβάλλει προς τα έξω αυτό που θα ήθελε να είναι, για να κοροϊδέψει τον εαυτό του και τους άλλους. Εμείς τούτη την ημέρα καλούμεθα να ντυθούμε τον Χριστό, ναι αυτό. Καλούμεθα Χριστό να ενδυθούμε και να πορευθούμε όπως μας το είπε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και είναι καθοριστικό αγαπητοί μου το ερώτημα. Αυτό γίνεται φανερό στην καθημερινή μας ζωή. Πόσο είναι βιωτή μας, πραγματικότητά μας, σκέψη μας και έργο μας. Είμαστε όλοι εδώ εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Αυτό όμως που πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας και να απαντήσουμε με ειλικρίνεια είναι από την ώρα που θα εξέλθουμε από την πόρτα του ναού. Παραμένουμε Χριστός. Είναι οι πράξεις μας, τα λόγια μας, η συμπεριφορά μας, τα έργα μας, οι σκέψεις μας, είναι Χριστός. Αυτό πρέπει να απαντήσουμε. Και θα πρέπει δυστυχώς να πούμε ότι ενώ λέμε πως αγαπούμε το Θεό, στην καθημερινή μας πράξη επιδιώκουμε την αυτονόμησή μας και τη διάσπασή μας τόσο από Αυτόν όσο και από τον πλησίον, γιατί εκεί μετριέται η πραγματική μας ενότητα. Και έτσι διαπιστώνουμε τη μικροψυχία, την ανθρώπινη αδυναμία, την ολιγορία που οδηγεί και φέρνει άγνοια και πάθη. Οι άνθρωποι συνεχώς μέρα με την ημέρα αυτονομούμαστε και αναλωνόμαστε σε ιδέες και επιθυμίες, σε κτίσματα και κτήματα, σε στάσεις και δεσμούς που διασπούν την ανότητά μας με το Θεό και τον πλησίον. Για δείτε τι συνέβη στην ελληνική μας κοινωνία, στην ορθόδοξη ελληνική μας δυστυχώς κοινωνία. Αυτό που κυριάρχησε ήταν και είναι ο ατομισμός. Ο καθένας θέλησε και θέλει να σώσει την ατομική του υπόσταση, τα δικά του πράγματα. Θέλετε τρανό παράδειγμα? Δεν θέλω καθόλου να πολιτικολογήσω. Είναι δείγμα γραφής. Από τους πιο ψηλά ιστάμενους μέχρι και τους πιο χαμηλά. Τρέξαν να προλάβουν να βγάλουν τα χρήματά τους, να τα σώσουν. Να σώσουν τι? Να καταστραφεί η πατρίδα, αλλά να σωθώ εγώ. Είναι η εικόνα που παρατηρούμε όταν υπάρχει πολλές φορές μία δίθεν είδηση καταστροφής και βλέπεις τους ανθρώπους να τρέχουν να αδειάσουν τα σούπερ μάρκετ και ρωτάς, αδελφέ μου, πόσο περισσότερο θα ζήσεις με αυτά που πήρες? Θες να ζήσεις πιο πολύ από όλους τους άλλους? Αυτό είναι που σε απασχολεί. Χαμογελάμε. Ναι, αλλά αυτό δείχνει τι έχουμε στη ψυχή μας. Εγώ να σωθώ. Και οι άλλοι, μα αυτό είναι το αντίθετο από το εκκλησιαστικό γεγονός. Και δυστυχώς οικοδομήσαμε μια κοινωνία πάνω σε αυτόν τον ατομισμό, για τον οποίο θα επιμείνω και θα μιλήσω. Χτίσαμε μια κοινωνία πάνω στο τι ωφελεί το άτομο και όχι το σύνολο και την κοινωνία. Και έτσι η ψυχή μας χάνει τη γαλήνη και την ειρήνη της. Γιατί η ψυχή που είναι διχασμένη ανάμεσα σε πολυάριθμους κυρίους δεν είναι υγιής, ούτε ειρηνική. Πολλοί πίστεψαν ότι με το να πλουτίσουν, με το να φυλάξουν υπάρχοντα, με το να σώσουν χρήματα, θα έσωσαν και τη γαλήνη της ψυχής τους. Κάθε άλλο. Ποιοι έχουν τώρα το μεγαλύτερο άγχος αυτή την εποχή? Αυτοί που κατέχουν, αυτοί που έχουν πολλά και δεν ξέρουν τι να κάνουν και βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το χάος. Δεν μιλώ για αυτούς που ξέρουν ότι έχουν πόνο μπροστά τους. Αλίμονο, κανείς δεν θέλει τέτοιες καταστροφές.
Θέλω όμως να τονίσω πόσο πολλές φορές η ατομικότητα δημιουργεί ρήγματα. Και αυτό το ρήγμα θα δείτε στη συνέχεια, δεν είναι μόνο ρήγμα στις σχέσεις, είναι ρήγμα στην ψυχή μας. Είναι ρήγμα με τον ίδιο μας τον εαυτό. Έτσι ο νους του σύγχρονου ανθρώπου εκδαπανάται σε λεπτομέρειες της ζωής. Πολλές φορές σε συγκρίσεις με τους άλλους, σε κοινωνικές φιλοδοξίες, σε αγωνία για ικανοποίηση του εγωισμού του και των αναρρύθμιτων αναγκών και ακόρεστων επιθυμιών. Οικοδομήσαμε μία κοινωνία ακόρεστη σε κατανάλωση. Θέλετε να το δείτε? Κοιτάξτε τα παιχνίδια των παιδιών και θα καταλάβετε τι εννοώ. Θέλετε να το ακούσετε? Ακούστε τα παιδιά που γυρίζουν από ένα σχολείο και λένε «Ναι, αλλά έχει αυτό ο συμμαθητής μου». Μάθαν τα παιδιά να ανταγωνίζονται στο τι έχει ο καθένας. Γιατί βέβαια και τα παιδιά γίνανε σφουγγάρια και πήραν την ανταγωνιστικότητα των γονιών που συναγωνίζονται ένας τον άλλον. Και νομίσαμε ότι πάμε σε μία κορυφή ανάπτυξης που δεν έχει τέλος και τώρα καταραίουν όλα. Ο σύγχρονος άνθρωπος ψάχνει να βρει τη χαρά έξω και μακριά από το Θεό και πέρα από το πρόσωπο του αδελφού του, στα καταναλωτικά αγαθά, στα πάθη, στις επιθυμίες, στο θέλημά του. Είναι η εσωτερική ειρήνη του Θεού, καρπός του Αγίου Πνεύματος, με την οποία καλούμεθα και πρέπει να μάθουμε να ζήσουμε. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το ψάχνουμε εν αγώνια, προσέξτε, αλλά κάτι το οποίο μας προσφέρει ως δώρο ο Θεός. Και αυτό είναι το πιο παρήγορο απ' όλα. Όταν κανείς δει αυτή την εικόνα, όπως την περιγράψαμε, λέγει «Μα υπάρχει ελπίδα». Και βέβαια υπάρχει ελπίδα. Και η ελπίδα διασώζεται εδώ στην εκκλησιαστική μας ζωή. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά ότι είναι δώρο του Θεού η γαλήνη στην ψυχή μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Θεός μας προσφέρεται, αρκεί εμείς να πούμε αυθεντικά και αληθινά το ναι. Ελάτε λοιπόν να συμπορευτούμε. Να συμπορευτούμε μαζί, γνωρίζοντας ότι η χαρά και η ειρήνη της ψυχής βιώνονται μόνο όταν απαρνηθούμε τον εαυτό μας και κενωθούμε και αδειάσουμε ολοκληρωτικά για τον πλησίον, για τον άλλον. Όταν πιστέψουμε ότι ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους με την αγάπη και εμείς είμαστε μαζί Του και νιώθουμε την παρουσία Του, όταν αγαπούμε και αγαπήσουμε το πρόσωπο του κάθε αδελφού μας, του κάθε άλλου. Έτσι με οδηγώ την Ορθόδοξη Παράδοση και τη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας μας, θα αναζητήσουμε τις προϋποθέσεις για την κοινωνία με το Θεό και τον πλησίον. Και πιστέψτε με, αυτό πρέπει και μπορεί να γίνει, χωρίς να βασανιστούμε και χωρίς να μας βασανίσει, χωρίς να καταπιεστούμε και χωρίς να μας καταπιέσει, χωρίς να μας αγχώνει και χωρίς να αγχωθούμε. Η πνευματική ζωή δεν είναι πίεση, ούτε άγχος, ούτε κούραση, αλλά είναι χαρά, είναι άνεση, ανακούφιση και ελευθερία όταν είναι αυθεντική. Όλοι οι άνθρωποι τους οποίους συναναστρεφόμαστε πρέπει να αισθάνονται ότι θέλουμε να τους βοηθήσουμε και ότι τους αγαπάμε αληθινά. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε. Και πιστέψτε με, όσο έχουμε την ευκαιρία. Έχω πει κι άλλη φορά, είχε δοθεί η δυνατότητα να δω και να μελετήσω ανθρώπους που είχαν πλέον προσδόκιμο ζωής ελάχιστο. Τους είπε ο γιατρός, τόσο χρόνο έχεις μπροστά σου, μήνες, μέρες. Και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα έγραψαν σκέψεις, συναισθήματα, πραγματικότητες. Και σε όλους υπάρχει ένας κοινός τόπος. Έχω λίγο ακόμη χρόνο να κάνω αυτά που δεν έκανα σε όλα τα χρόνια της ζωής μου. Να πω στους άλλους, σ' αγαπώ. Το είχαν στερήσει και από τον εαυτό τους και από τους ανθρώπους τους. Αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί πόσο έχουμε στερήσει τους αδελφούς μας από πραγματική αγάπη? Πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε τις αμαρτίες μας, και σωστά.
Ψάχνουμε να βρούμε τα λάθη και τις αδυναμίες μας, βεβαίως. Και ξεχνάμε να ρωτήσουμε τι στερήσαμε από τους άλλους. Και αν κάνουμε αυτό το ερώτημα, και τότε θα δείτε ότι και τις αμαρτίες μας καλύτερα θα βρούμε και πιο σωστά θα τις αντιμετωπίσουμε και πιο σύντομα θα τις διορθώσουμε. Γιατί όταν στραφούμε στους άλλους δεν θα είμαστε μόνοι μας και τότε θα έρθει η χάρη του Θεού επάνω μας. Όσο παραμένουμε εσωστρεφείς και κλεισμένοι στον εαυτό μας, κατατριχόμεθα μόνο με αυτά που μας απασχολούν εμάς, τότε θα δείτε στη συνέχεια θα γίνουμε κριτές των άλλων και όχι άνθρωποι αγάπης. Τότε θα αρχίσουμε να δικάζουμε τους άλλους και όχι να συγχωρούμε. Τότε θα αρχίσουμε να κρίνουμε τους άλλους και όχι να προσφέρουμε χάρη, ειρήνη και γαλήνη στις ψυχές τους. Ας έρθουμε λοιπόν να προσεγγίσουμε το φαινόμενο που μπορούμε να το ονομάσουμε ένα φαινόμενο μιας θρησκευτικής εσωστρέφειας, που δεν σημαίνει κυρίως την αλωτρίωση της θρησκείας, όσο γράφτηκε τη μεταποίηση της Εκκλησίας σε προσωπική μας θρησκευτική υπόθεση που οδηγεί σε ιδιωτελή ωφέλη. Εδώ είναι ο μεγάλος κίνδυνος, αδελφοί μου. Ακριβώς πολλές φορές αυτή η ατομικότητα της θρησκευτικότητας οδηγεί σε μια εσωστρέφεια που πλέον η πίστη γίνεται δική μου θρησκεία. Το θέλημά μου επιβάλλει και θέλει να πει ότι αυτά που εγώ νομίζω σωστά είναι για όλους σωστά. Αρχίζει εκεί μια διαδικασία που δυστυχώς αλωτριώνει την ψυχή του ανθρώπου. Σήμερα στην εποχή μας ο άνθρωπος είναι εσωστρεφής. Θα τον δείτε πολλές φορές να μισεί τον Θεό και τους ανθρώπους. Και αυτό αποτελεί δυστυχώς ένα τραύμα και μια εμπειρία ιδιαίτερα του δυτικού τρόπου ζωής και του πολιτισμού. Πρέπει να ξέρετε ότι στις ημέρες μας, και θα το διαπιστώσουμε ακόμη περισσότερο στο μέλλον, η αθεία πλέον κυριαρχεί με έναν τρόπο που αρχίζει να γίνεται μεθοδικός, ακόμη θέλουν να τον ονομάσουν και επιστημονικό. Ο δυτικός άνθρωπος θέλει πλέον να διακηρύττει, αν είναι δυνατόν, την αθεία του. Και βέβαια έχει κτίσει έναν πολιτισμό ατομοκρατικό και εγωιστικό. Τρέχει να αποκτήσει χρόνο και χρήμα. Το κάνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τέλος επιστρέφει σε έναν δικό του κόσμο. Θέλετε να τον δείτε, μπείτε στο δωμάτιό του. Είναι καθυλωμένος στο διαδίκτυο. Ακούει τη δική του μουσική. Έχει τις δικές του προτιμήσεις. Έχει έναν δικό του κόσμο που σήμερα πολλές φορές δυστυχώς κλονίζει και την ενότητα οικογενειών. Δημιουργεί δικές του γνωριμίες. Θέλει να διασώσει πράγματα όπως αυτός τα νομίζει. Και έτσι εγκλωβίζεται σε μια εσωστρέφεια καταστρεφική. Επιλέγει ποιος θα συναναστραφεί. Περιορίζει την ύπαρξή του, με άλλα λόγια, μόνο στο παρόν. Γι' αυτόν δεν υπάρχει αιωνιότητα. Έτσι δρά ο σύγχρονος άνθρωπος. Έχει αριθμούς, κέρδη, απώλειες, ένα δικό του κόσμο που μάλιστα πολλές φορές τον εγκαθιστά σε όλα τα μέρη του κόσμου. Θέλει να βρίσκει τα ίδια ξενοδοχεία, τις ίδιες ανέσεις, τα ίδια πρότυπα, τα επιβάλλει παντού. Και γίνεται μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία ομοιογένειας που όντως είναι κίνδυνος για το μέλλον της ανθρωπότητας. Εάν όμως αυτός είναι ο άνθρωπος, ο σύγχρονος της εποχής αυτής, ελάτε να δούμε και λίγο τον πνευματικά εσωστρεφή. Γιατί εδώ ακριβώς έχουμε μια παράλληλη πορεία. Ποιες είναι οι ενδείξεις? Είναι αυτός που είναι θρησκευόμενος, αλλά επιτρέψτε μου να πω, χωρίς να είναι πιστός. Μα είναι δυνατόν και όμως. Γιατί ακριβώς έχει πολύ σωστά σημειωθεί ότι από τον εσωστρεφή άνθρωπο απουσιάζει ουσιαστικά η προσωπική αναζήτηση του ζωντανού Θεού μέσα από την εκκλησιαστική ζωή, που σημαίνει την εν Χριστώ ευχαριστιακή κοινωνία των προσώπων. Πολλές θρησκευτικές εκδηλώσεις παίρνουν ατομικό χαρακτήρα και έτσι χάνουν τον εκκλησιαστικό του σκοπό. Ο θρησκευτικός θρησκευόμενος άνθρωπος που δεν ζει εκκλησιαστικά, πολλές φορές θα τον δείτε να αναπαύεται στο ναό, αλλά αυτό που κάνει είναι μόνο ατομικό γεγονός.
Θέλετε μια εικόνα? Φέρτε στο νου σας τον Φαρισαίο. Και αυτός ο άνθρωπος εκκλησιαστικός εισαγωγικά ήταν της εποχής του. Ήταν ο κατεξοχήν θρησκευόμενος στα μάτια των ανθρώπων. Για θυμηθείτε πώς τον καταδίκασε ο Χριστός. Ανέβηκε, λέει, επάνω, κοντά στο θυσιαστήριο, για να φαίνεται στους ανθρώπους. Ο θρησκευτικός θέλει να ξέρουν οι άλλοι τη θρησκευτικότητά του. Τη διακηρύττει με κάθε τρόπο. Προσπαθεί να κάνει φανερή την παρουσία του. Να πει, εγώ εκπροσωπώ τη θρησκεία. Και όμως ζει μόνο ατομικά. Θυμηθείτε πως έβλεπε τον Τελώνη, όπως βλέπει ο θρησκευόμενος άνθρωπος όλους τους άλλους. Τους έχει ήδη κατατάξει στην κόλαση. Αλήθεια, ποιος τον έκανε κριτή τον ανθρώπο? Για να μιλήσω πιο σωστά, ποιος μας έκανε κριτές τον άνθρωπο? Γιατί παγιδευόμαστε και εμείς πολλές φορές και καταδικάζουμε και κρίνουμε. Κι όμως σήμερα ακούσαμε ότι θα συγχωρεθούμε όπως θα συγχωρέσουμε και θα κριθούμε όπως θα κρίνουμε. Εν τούτης, παγιδευόμαστε θρησκευτικά πολλές φορές και καταδικάζουμε τους άλλους, ενώ αυτό είναι το έργο μόνο του Θεού. Τη στιγμή μάλιστα που δεν είμαστε το καλύτερο παράδειγμα για να σωθούν οι άλλοι. Ο θρησκευτικός άνθρωπος αποκτά αρετές, όντως. Αυτές όμως τις αρετές θέλει να τις γνωρίζουν οπωσδήποτε οι άλλοι. Και επειδή έχει αυτές τις αρετές και τις έχει αποκτήσει με κάποιον αγώνα, είναι αλήθεια αυτό, αυτό γίνεται άλοθη για να είναι ισχυρογνώμων, πείσμων, για να ομαδοποιείται, για να ξεχωρίζει, για να διασπά, για να κρίνει τους πάντες και τα πάντα, για να καταστραφολογεί, για να μιλάει για κεραυνούς και αστραπές και να λείπει η γλυκύτητα του λόγου του. Ο θρησκευόμενος αυτός άνθρωπος είναι ακριβώς ο Φαρισαίος που και σήμερα επιβιώνει πολλές φορές και μέσα μας και γύρω μας, αγαπητοί μου. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε. Η Εκκλησία, όπως έχει γραφτεί σωστά, μιλά για ήθος και όχι μόνο για την ηθική. Όχι για ηθικισμό. Μιλά για ευσέβεια και όχι για ευσεβισμό που είναι μόνο για το θεαθήνε της ανθρώπης. Μιλά για γνησιότητα, αληθινότητα, ντομπροσύνη, φιλότιμο και ανυποκρισία. Μισεί την αμαρτία και όχι τον αμαρτωλό κατά την εξαίσια αγιοπατερική διδαχή. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να μας στερήσει τη μετάνοια και τον αυτοέλεγχο. Ίσα-ίσα, ακριβώς καλούμεθα να πορευτούμε έναν δρόμο μετανοίας, γιατί αυτός είναι ο δρόμος του πιστού και όχι του θρησκευόμενου. Μην πάει το μυαλό σας ότι καταργώ τη θρησκεία, προσέξτε. Όμως η θρησκεία είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Η πίστη είναι που παραδόθηκε από το Θεό, αυτό θέλω να σας πω. Και είναι η Εκκλησία μας η πίστη μας. Δεν είναι οι θρησκευτικές μας δοξασίες. Δεν είναι οι θρησκευτικές μας ιδεούλες. Πολλές φορές δεν είναι ακόμη και οι θρησκευτικές μας σε εισαγωγικά παραδόσεις, που είναι λανθασμένες. Όχι όλες. Αλλά διασώζουν ένα φλοιό που έχει χαθεί η ουσία. Πρέπει να ξαναβρούμε την πίστη μας, την όντως εκκλησιαστική μας ζωή, αυτό που ζούμε εδώ, τούτη τη στιγμή. Αυτό που ζούμε σε κάθε ζωντανή ενορία, που το έργο είναι κοινό, που η λαχτάρα είναι μία, που δεν υπάρχουν σωσμένοι και χαμένοι, που δεν υπάρχουν άγιοι και αμαρτωλοί, αλλά που όλοι έχουν συνείδηση της αμαρτωλότητός τους και του αγώνα για το έλεος του Θεού. Και αυτό αφορά και εμάς τους κληρικούς, γιατί πρέπει να παραδεχτούμε, πατέρες, ότι πολλές φορές γινόμαστε εμείς το κακό παράδειγμα για μια θρησκευτικότητα ατομισμού και χάνουμε την κοινωνία που είναι η Εκκλησία μας. Γι' αυτό και ο θρησκευόμενος προσεύχεται σαν το Φαρισαίο. Σε ευχαριστώ για αυτά που μου δώσες και δεν με έχεις κάνει σαν όλους τους άλλους. Ενώ
ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος διατηρεί έντονα την ενθύμηση του Θεού. Ζει εν Χριστώ και είναι αυτό που σας είπα πριν. Κάθε τι που κάνει το μετράει με το τι θα έκανε ο Χριστός. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Δεν ζούμε λοιπόν φυσιολογική και ολοκληρωμένη ζωή όταν δεν ζούμε σε κοινωνία με τον Θεό. Στην περίπτωση αυτή γινόμαστε άνθρωποι ψυχικοί και όχι πνευματικοί. Γινόμαστε άνθρωποι εγκεφαλικού χαρακτήρα και όχι καρδιακοί. Ο ψυχικός άνθρωπος είναι ο επίγειος άνθρωπος που ζει μόνο με τον εαυτό του. Ο εκκλησιαστικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που ξεκινάει την πορεία του από τούτη τη γη για την αιωνιότητα. Πού οφείλεται αυτή η εσωστρέφεια πολλές φορές στη θρησκευτική ζωή? Θα πρέπει να έχουμε πάντοτε, αδελφοί μου, κατά νου αυτό που είναι η απόλυτη πίστη μας, ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα. Ο σύγχρονος άνθρωπος ξεχνάει την ψυχή του και ασχολείται μόνο με το σώμα. Πολλές φορές αυτό συμβαίνει και μέσα στην θρησκευτική μας ζωή. Διασπάται η υπαρξιακή ενότητα και τότε κυριαρχούν τα πάθη και τότε υπάρχει βίωση κολάσεως. Ποιος είναι σε αυτό πρότυπο? Ο Σατανάς. Τι έγινε εκεί? Δεν άντεξε την κοινωνία με τον Θεό. Πιστεύει, αφού ξέρει τον Θεό. Αυτή η πίστη όμως δεν αρκεί, γιατί δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον εαυτό του. Παρέμεινε εγωιστικά, πείσμο, στην άρνηση της αγάπης του Θεού και έχασε την κοινωνία μαζί του. Αυτό παθαίνει ο άνθρωπος όταν χάσει την κοινωνία με τον Θεό. Και εδώ θέλω να σταθώ σε κάτι που λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Γιατί πολλές φορές αναρωτιόμαστε πώς είναι η κόλαση, τι είναι ο παράδεισος. Και βέβαια χρησιμοποίησαμε εικόνες, αλλά η πατερική εμπειρία μας δίνει ακριβώς να προσεγγίσουμε και να νιώσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Λέγει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, οι άνθρωποι που ποθούν τον Θεό μετά τον θάνατό τους συνεχίζουν να τον ποθούν, αφού η ζωή είναι ενιαία και εφραίνονται. Με άλλα λόγια, αγαπάς τον Θεό, διψάς την παρουσία Του, θέλεις η ζωή Του να είναι ζωή σου, κοινωνείς μαζί Του, αυτή η κοινωνία είναι ο παράδεισος που σε περιμένει. Γιατί ενιαία είναι η ζωή, πέρασμα είναι ο θάνατος, γεφύρι. Και παίρνουμε μαζί μας ό,τι έχουμε, τι, στην ψυχή μας, στην καρδιά μας. Έχεις λαχτάρα για το Θεό θα βρεις. Αγαπάς, αγάπη θα βρεις. Ζητάς έλεος, έλεος θα βρει. Συγχώρεσες, θα συγχωρεθείς. Αντίθετα, λέγει, η αμαρτωλή, δηλαδή αυτοί που σκέπτονται συνεχώς την κακία και την αμαρτία, μετά θάνατο, προωθώντας την αμαρτία, κολλάζονται χωρίς καμία παρηγοριά, γιατί δεν έχουν το υλικό της αμαρτίας. Έχασαν, λέει, τα σύλλα της αμαρτίας, αφού δεν έχουν πλέον το σώμα και δεν μπορούν να αμαρτήσουν, όμως η ψυχή τους συνεχίζει να επιθυμεί μόνο την αμαρτία. Επιθυμούνται σούν και μη έχονται στα της επιθυμίας, πυρός δίκης υπό της επιθυμίας καταφλέγονται. Έχεις μέσα σου μίσος, δεν συγχώρεσες. Αυτό το μίσος ακολουθεί, το παίρνεις μαζί σου και ζεις κόλαση. Δεν κοινωνείς ούτε με Θεό ούτε με άνθρωπο. Έχεις επιθυμία αμαρτίας, αυτή η επιθυμία παραμένει και γίνεται η κόλαση. Σκεφτείτε το αυτό να δείτε. Για να δείτε τι σημαίνει εσχατολογία στη ζωή της Εκκλησίας μας. Η χαρά της κοινωνίας μας που ζούμε όταν είμαστε όλοι μαζί είναι η χαρά του Παραδείσου. Και αν αυτό δεν γίνει της καρδιάς μας γεγονός, τότε κάτι συμβαίνει. Εάν όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία δεν χαιρόμαστε που είμαστε όλοι μαζί, τότε κάτι συμβαίνει, θα το χάσουμε στον Παράδεισο. Εάν γευόμαστε τη χαρά, τότε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτός είναι ο Παράδεισός μας που κληρονομούμε. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και συνετοί.
Γιατί πολλές φορές αφήνουμε το φαρμάκι να μπει στην ψυχή μας. Αφήνουμε το διχασμό να υπάρξει και να εμφολεύσει μέσα μας. Διχοτομούμε, κρίνουμε, στεκόμαστε απέναντι, αποκτούμε γνώμη, κάνουμε ομάδα, ξεχωρίζουμε. Αλήθεια, έχεις σκεφτεί τι θα γίνει τότε, όταν θα βρεθείς χωρίς σώμα Χριστού, όταν θα βρεθείς χωρίς αυτή την Εκκλησία που σου δόθηκε δώρο, γιατί εσύ την περιφρόνησες, την έκρινες, δεν στάθηκες ικανός να κοινωνήσεις μαζί της. Έχεις σκεφτεί τι θα γίνει αν αφήσεις την ψυχή να παραμείνει η λύπη για τον αδελφό, που σημαίνει ότι δεν συγχώρεσες. Η κριτική για τους άλλους, που σημαίνει ότι δεν τους άντεξες. Αυτό θα έρθει μαζί. Αδελφοί μου, ας την κρατήσουμε αυτή τη σκέψη. Και είναι τούτη η περίοδος, μια περίοδος που καλούμεθα ακριβώς να ασκηθούμε για να είναι το Πάσχα όντως Πάσχα και να είναι η χαρά αυτή της αιωνιότητας. Γι' αυτό η νηστεία, για να μας υπενθυμίζει κάθε μέρα. Κράτα το λογισμό, φύλαξε τα λόγια, πορεύσου για αγάπη, δώσε έλεος, συγχώρεσε, ένωσε τους ανθρώπους, δείξε στοργή και αγάπη, συμπαραστέψου, δώσε συμπόνια εκεί που υπάρχει πόνος, παρηγοριά εκεί που υπάρχει αγωνία, για να έχεις έλεος, για να πάρεις χαρά, μια χαρά που κανείς δεν μπορεί να μας τη στερήσει πλέον στην αιωνιότητα. Ας προσέξουμε και ας ελέγξουμε ο καθένας τον εαυτό του. Σήμερα που η Εκκλησία μας καλεί σε μετάνοια και συγγνώμη, να τολμήσουμε να δούμε τον αληθινό μας εαυτό, χωρίς τις μάσκες που μας ασφαλίζουν στην ατομική μας πορεία, όσο θρησκευτική κι αν είναι αυτή η πορεία και όσο θρησκευτική εικόνα κι αν έχει εξωτερικά. Η αυθεντική αγάπη στον ενανθρωπίσαντα Χριστό και η θυσιαστική μας συνάντηση με τον αδελφό είναι η κοινή μας πορεία στην οποία καλούμεθα από σήμερα να πάρουμε όλοι μαζί μέρος. Έτσι θα πορευτούμε τούτο τον καιρό. Και ελπίζω την επόμενη Κυριακή να βρεθούμε όλοι μαζί. Και καλέστε και τους υπολείπους. Το λέγω συχνά αυτή την εποχή. Έχω την αίσθηση και τη βεβαιότητα, αν θέλετε, ότι πολλοί συνανθρωποί μας περιμένουν από μας μια πρόσκληση. Θα ακούσουμε το έργο και είδε. Πρέπει να τους καλέσουμε να έρθουν και να δουν. Οι άνθρωποι σήμερα διψάνε κάτι αυθεντικό, κάτι αληθινό. Νιώθουν την ανάγκη της αλληλεγγύης, της συνοχής. Πονάνε. Κρύβουν τον καημό και τον πόνο τους. Ας έρθουμε κοντά τους. Όχι εξουσιαστικά. Ούτε με κριτικό πνεύμα. Ούτε για να τους καταδικάσουμε και να τους ζητήσουμε τα ρέστα. Αλλά για να τους πούμε, ελάτε εδώ που υπάρχει χαρά. Ελάτε εδώ που η ενότητα είναι Χριστού. Ελάτε στην αλήθεια. Ελάτε να δείτε τι σημαίνει πνευματική ελευθερία. Ελάτε να δείτε τι σημαίνει αληθινή αγάπη. Ελάτε να γίνουμε συγκληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών και θα έρθει. Από μας εξαρτάται. Τώρα χρειάζεται να γίνουμε ιεραπόστολοι μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Και κάντε το με θάρρος, με τόλμη. Καλέστε. Πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε μια μάχη. Και θα είναι σωτήρια μάχη και για τις ψυχές και για τα σώματα των ανθρώπων. Τούτη Κυριακή είναι η Κυριακή της συγγνώμης. Και θέλω κι εγώ, από την καρδιά μου, να ζητήσω συγγνώμη από όλους σας. Πρώτα-πρώτα από τους πατέρες και συμπεριτέρους μου, που μαζί συμπορευόμαστε 14 χρόνια τώρα, στο Γεώργιο του Θεού, σε αυτή την τοπική εκκλησία. Και είναι επόμενο πολλές φορές να υπάρχουν παραπικρασμοί, αντιξοότητες, δυσκολίες. Πρώτος εγώ ζητώ συγγνώμη και από τους πατέρες και από όλους σας, τα πνευματικά μου παιδιά.
Θέλω να ξέρετε ότι έχετε και τη δική μου συγχώρεση από καρδίας. Οι πάντες, μηδενός εξαιρουμένου. Σέβομαι τις νόμες όλων. Πονάει πολλές φορές η ψυχή μου όταν διαπιστώνω δυσπιστία και ένα ζηλωτισμό που οδηγεί και σε ακραίες εκδηλώσεις. Όμως, κάθε φορά που βρίσκομαι μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, καταρχήν έρχεται στη σκέψη μου κάτι που κατέγραψα την πρώτη μέρα που βρέθηκα στο χώρο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ. Όταν βρεθείς μπροστά στη βία, μην απαντήσεις με τη βία. Και τότε θα έχεις όλο τον κόσμο δικό σου. Απήντησε με την αγάπη, τη συγχώρεση και τη χάρη του Θεού. Και θέλω ακόμη να ξέρετε και κάτι. Έχω πλήρη συνείδηση ότι ως επίσκοπος είμαι εις τύπων και τόπων Χριστού. Και όταν ξέρεις ότι ο Χριστός λιδωρήθηκε, ταλαιπωρήθηκε και σταυρώθηκε για να ζήσει και να ζήσουμε την Ανάσταση, τότε ξέρει ο καθένας από μας ποια είναι και η δική μας πορεία. Αλίμονο αν στερηθούμε αυτούς τους πόνους, τότε ίσως θα έπρεπε να αναρωτιόμασταν μήπως κάτι δεν πηγαίνει καλά. Να λοιπόν που ήρθε η ώρα της συγχώρησης. Και αυτό πρέπει να γίνεται ουσιαστικά. Και να ξέρετε ότι μέσα στην πατρική καρδιά χωρούν όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Και θα έλεγα εξομολογητικά, πολλές φορές αυτοί που μας οδηγούν σε παραπικρασμούς και πόνους κερδίζουν μεγαλύτερο κομμάτι στην καρδιά μας. Ας το ξέρουν. Και ελπίζω ότι θα έρθει η ώρα που αυτή η αλήθεια θα αποκαλυφθεί εκεί που θα είμαστε όλοι μαζί. Γιατί αυτό προσεύχομαι. Και αυτό θέλω να διδάξω τούτο το καιρό. Τη συμπόρευση για να ζήσουμε όλοι, αδελφοί μου, τη χαρά της αιώνιας βασιλείας. Αμήν. Ο Θεός να σας ευλογεί, να σας συγχωρεί και να σας αγιάζει όλους. Καλή, ευλογημένη, Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή.